Τα πλούσια σε μάρμαρο νησιά του Αιγαίου ήταν από την αρχαιότητα φημισμένα για τους ονομαστούς λιθογλύπτες τους. Η παράδοση της λιθογλυπτικής τέχνης ανθίζει και πάλι τον 17ο και 18ο αιώνα από επώνυμους και ανώνυμους τεχνίτες που στολίζουν τα νησιώτικα κτίρια με διακοσμητικά ανάγλυφα. Λιθόγλυπτα κομμάτια ενσωματώνονται στους τοίχους των εκκλησιών, σκαλιστά περιθυρώματα, υπέρθυρα και φεγγίτες στολίζουν τις εξωτερικές όψεις των σπιτιών. Μαρμάρινες πλάκες διακοσμούν τις βρύσες των χωριών και τις ταφόπετρες των κημητηρίων. Τα ανάγλυφα διακοσμούνται με μια ποικιλία θεμάτων που αποδίδονται σε συμμετρική διάταξη και συχνά αναπτύσσονται κλιμακωτά, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του λίθου. Στοιχεία της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, όπως είναι το θέμα της αμπέλου, θέματα παρμένα από την ανατολίτικη παράδοση, τη δυτική αναγέννηση ή το ευρωπαϊκό μπαρόκ, φυλακτικά και αποτροπαϊκά σύμβολα και θρησκευτικές παραστάσεις, κτητορικές επιγραφές και εικόσιμα, ανθρώπινες μορφές, καράβια και πουλιά. Στα σημαντικότερα δείγματα της κυκλαδίτικης λιθογλυπτικής συγκαταλέγονται οι τιμιακοί φεγγίτες. Πρόκειται για διάτριτα υπέρθυρα με διακοσμητικό, φυλακτικό και λειτουργικό χαρακτήρα, εφόσον χρησιμεύαν για το φωτισμό και τον εξαερισμό των σκοτεινών χώρων του κυκλαδίτικου σπιτιού. Από τα πιο δραστήρια κέντρα αιγαϊκής λιθογλυπτικής είναι η Χίος, η Νάξος και βέβαια η Τίνος, με μια παράδοση αιώνων από την οποία θα προέλθουν και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γλυπτικής του 19ου αιώνα, ο Γιαννούλης Χαλεπάς και ο Δημήτριος Φιλιππότης.